Ήταν αστείο. Εντάξει, έτσι είμαι εγώ, αυτό κουβαλάω, αυτή την τρέλα. Την κουβάλισα και εκεί πέρα στο Just, παρόλο που ήταν εκεί άλλες συνθήκες. Έπρεπε να είμαι και σοβαρός, έπρεπε και να τραγουδήσω, έπρεπε να κάνω και το κομμάτι του show που επέβαλε το project. Αλλά εγώ, εντάξει, είμαι ο Μάρκος. Και είμαι εντάξει. Και είμαι εντάξει. Πού θα πας τώρα τελικά, θα πας στο Μέγκα? Λοιπόν, κάτι μυρίζω εγώ στον αέρα τώρα. Δεν, κάτι... Καταρχήν η πρόταση, υπήρχε μια παραφιλολογία που έλεγε ότι θα συζητάς με το Μέγκα για πρωινό. Ναι. Η πρώτη παραφιλολογία, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι παραφιλολογία, έτσι έχω μάθει ότι δεν είναι παραφιλολογία, ήταν ότι θα έκανες κάτι τύπου Σεφερλής βράδυ. Κοίτα, η πρώτη κουβέντα... Και μετά ναι. Πήγε και στο θέμα του πρωινού. Η πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει με το Μέγκα και πριν το παιχνίδι ήταν αυτό. Ότι του χρόνου να κάνουμε ένα show prime time, να το βλέπει όλη η οικογένεια με σκετσάκια, με παιχνίδια, με. Ένα χορταστικό έτσι μεγάλο τρίωρο show που να περιλαμβάνει τα πάντα για όλες τις ηλικίες, για όλο τον κόσμο. Και είχαμε μείνει εκεί. Τελείωσε το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι αυτό. Πριν το παιχνίδι. Ναι. Αλλά μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, εγώ δεν μπήκα να κάνω το ραντεβού με τον κύριο Ξενόπουλο, το διευθυντή προγράμματος. Λόγω του φόρτου εργασίας του δικού μου, λόγω των πολλών ωρών του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, δεν πήγα να συζητήσουμε. Τελειώντας το παιχνίδι, πήγαμε, κάναμε την κουβέντα και ξέφυγε λίγο κουβέντα από το βραδινό σοου. Το οποίο υφίσταται θα γίνει και το θέλουμε και οι δύο και είναι το στοιχείο. Επίσης υφίσταται θα γίνει, δηλαδή έχετε συμφωνήσει ότι θα γίνει. Αν πάω στο Μέγκα θα γίνει ωραία, και ωραία, αυτό. Ωραία. Αλλά τέθηκε και η πρόταση για το πρωινό μου. Μου άρεσε η ιδέα, βέβαια, πώς να σου πω, με εντρίγκαρε το θέμα ότι αν το κάνω, θα προσπαθήσω να κάνω κάτι διαφορετικό. Γενικά, εγώ θέλω να ξεφεύγω λίγο από τα δεδομένα, τα καθιερωμένα. Το έχουμε δει το πρωινό με αυτή τη συνταγή πολλά χρόνια από πολλούς παρουσιαστές, δημοσιογράφους και όχι μόνο. Και είπα ότι αν εγώ ενδώσω και κάνω κάτι τέτοιο, θέλω να είναι κάτι διαφορετικό. Μου δώσαν το ελεύθερο να επιλέξω την ομάδα μου, να επιλέξω τον κόσμο που θέλω, το στυλ που θέλω. Δηλαδή, δεν μου είπαν θα κάνεις αυτό, ας πούμε, απλά αλλάζουν παρουσιαστή και άλλα κάτω όπως είναι. Και αντί να είναι ο Κωστόπουλος, θα είσαι εσύ. Στο ίδιο σκηνικό κιόλα. Ναι, όπως θέλεις. Οπότε αυτό μου δίνει την ελευθερία και το περιθώριο να το σκεφτώ πολύ σοβαρά και να κάνω κάτι διαφορετικό όπως εγώ το νομίζω. Δηλαδή να ξεκινάμε το πρωί τη μέρα μας όλοι και εμείς εκεί και οι θεατές με άλλη διάθεση, με θετική ενέργεια. Δεν βρίζουμε όλο τον κόσμο. Διαβάζουμε ειδήσεις, αλλά με πολύ χιούμορ, με πολύ αγάπη για όλους γιατί. Περισσότεροι από αυτούς που αναφέρομαι είναι φίλοι μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να τους βρίζουμε και μετά να τους καλούμε στην εκπομπή, να τους βλέπουμε το βράδυ στα μαγαζιά που πάμε και τραγουδάνε. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η κουβέντα. Άρα, αν όλα πάνε καλά, θα κάνω το πρωινό μου στο. Πολύ ψημένο σε βλέπω. Εγώ επειδή το θεωρώ ψηλοδεδομένο τώρα γιατί, από την έκφραση, εντάξει. Εντάξει. Αν και το μάτι σου είναι πάντα χαμογελαστό. Η ερώτησή μου είναι εξής. Θα δούμε και τσαβαλιά μαζί ή άνευ. Θα υπάρχει δηλαδή συμμετοχή. Θα υπάρχει και σου δίνω και είδηση ότι αν γίνει τελικά εκπομπή, το πρώτο επεισόδιο θα είναι και έγκυος. Επειδή εντάξει είναι της μόδας η εγκυμοσύνη και πάντα στα πρωινά έχουμε και μια έγκυο έτσι. Πώς είναι ψήνη δηλαδή, το πίστεψα. Αλήθεια σου λέω. Ναι. Δηλαδή αν γίνει την πρώτη εκπομπή θα βγει έγκυος. Α, θα είναι σκέτς έγκυος δηλαδή. Όχι, δεν ξέρω. Α, το λες έγκυο. Ναι ρε παιδί μου, αφού πουλάει η εγκυμοσύνη. Να έχουμε ασχολούμαστε 9 μήνες, πόσο μεγαλώνει η κοιλιά, τι περιμένουμε αγορά και κοριτσάκι. Τέλος πάντων, είναι μια ωραία ιδέα, είναι λίγο... επίφοβο με την έννοια ότι είναι πολλές ώρες, είναι καθημερινό. Έχεις κάνει βέβαια πρωινό καφέ. Το κάνει, ναι, πρωινό καφέ με πολλές ώρες. Συμμετάσχει στον πρωινό καφέ αρκετό. Σου λέω είναι κάτι που το γνωρίζω γιατί το έχω κάνει και σαν συμπαρουσιαστής και σαν καλεσμένος πολλές φορές έχω πάει. Οπότε ξέρω σε τι κοινό απευθύνομαι. Γιατί υπήρχε η πρόταση, σου λέω, από τον Α για μεσημεριανό, απογευματινό. Αυτό... Καθημερινό πάλι. Μισό λεπτό. Αυτό το περί. Πώς το λένε. Διαδόχου εντός εισαγωγικών. Όχι ότι έχει καμία σχέση με τον Νίκο Δεμπουτσινά, αλλά με τη λογική ότι θα πάρει τη ζώνη του. Ναι, ναι, ναι. Αυτή. Υπήρχε τέτοιο σενάριο. Υπήρχε σενάριο και δεν έχει τελειώσει. Σου λέω είναι αυτές οι μέρες να καταλήγουμε σε ένα από τα δύο. Και στον Α μίλησα και γι' αυτό και για ένα σοου πάλι βραδινό. Σου λέω πάνε δύο-δύο αυτά. Απλά εντάξει, και βάζω κάτω τα υπέρ και τα κατά της κάθε εκπομπής, της κάθε ζώνης. Σου λέω το πρωινό είναι κάτι που έχω κάνει. Είσαι πιο πρωινός τύπος, ας πούμε. Εντάξει. Πιο πρωινό τύπος. Πιο πρωινό. Ναι. Εντάξει.
χώριο τη βολεύει και το πρωί, με την έννοια ότι έχει και τι παραστάσει το απόγευμα, είσαι και με τη δουλειά, σίγουρα. Θα κάνει και τα θέατρά σου κτλ. Τα βράδια ψιλοκυκλοφορώ και άλλα, οπότε με βολεύει να πάω κατευθείαν στην εκπομπή. Ναι, σωστά, θα πα μετά τα μπουζόκια κατευθείαν. Νύχτα, ναι, εντάξει, αφού κάνουν ρεπορτάζ τα παιδιά, κάθονται εκεί, ξεροσταλιάζουν όλο το βράδυ να βγάλουν μια είδηση, τι έγινε στο τάδε μαγαζί, θα πηγαίνω κατευθείαν με το ρεπορτάζ. Ναι. Και θα λέω εγώ τι έγινε στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Τώρα να σου πω κάτι, πλάκα-πλάκα. Εγώ θεωρώ από το βλέμμα σου ότι προς τα εκεί πας. Δεν το φοβάσαι καθόλου. Γιατί θα σου πω τι εννοώ. Είσαι σε ένα πικ αυτή τη στιγμή θεατρικής επιτυχίας. Δηλαδή κόβεις 150.000 εισιτήρια το χρόνο. Τεράστιο νούμερο. Γεμίζεις θέατρα. Έχεις μια πολύ θετική δημοσιότητα, μια πολύ θετική απήγηση. Οικονομικό θέμα από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπορεί να έχεις, γιατί όταν κάνεις και επιχειρηματικά δηλαδή λειτουργώντας, βγάζεις και χρήματα καλά. Δεν φοβάσαι ότι μπορεί να χαλάσει το προφίλ σου αν δεν πάει καλά? Χτύπα ξύλο. Κοίτα, έχω σκεφτεί όλα. Καταρχήν δεν σκέφτομαι το ενδεχόμενο να μην πάει καλά. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνω σκίζει και πάει mm-hmm. καλά. Απλά όταν το φτιάχνεις με γερές βάσεις και λες πάω να κάνω κάτι διαφορετικό, έχω δει τι πουλάει τόσα χρόνια, τι δεν πουλάει, τι βαριέται ο κόσμος. Κυκλοφορώ. Ακούω τι γίνεται γύρω μου. Σου λέω, δεν είμαι κι ένας άνθρωπος που κάνω θέατρο και πάω, κλείνω με σπίτι μου στο καβούκι μου και δεν μιλάω σε κανέναν, δεν αφουγκράζομαι τι γίνεται γύρω μου. Ξέρω τι θέλει ο κόσμος, μου λένε. Σου λέω, αντιλαμβάνομαι. Μιλάω και με φίλους και με συνεργάτες και με άλλο κόσμο για αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Τι θα θέλανε διαφορετικό να δουν. Άρα ξεκινάω με ένα δεδομένο ότι αυτό το προϊόν που θα προσπαθήσω να φτιάξω θα έχει τις βάσεις ώστε να πετύχει. Να πάει καλά, να αρέσει τον κόσμο. Απ' την άλλη, το θέμα της φθοράς που μου λένε και κάποιοι φίλοι, συνεργάτες, δεν το φοβάμαι με την έννοια ότι εκεί δεν θα κάνω σκετσάκια. Δεν θα γράφω δηλαδή σκετσάκια και θα κάνω τύπους αυτά που κάνω στο θέατρο. Θα παρουσιάζω μια εκπομπή απλά με άλλο τρόπο. Πιο εύθυμο, πιο χιουμοριστικό. Την ετοιμολογία την έχω, δηλαδή δεν είναι κάτι που με κουράζει. Δεν θα στίβω το μυαλό μου να λέω τι θα πω τώρα για το επόμενο θέμα. Αυτό μου βγαίνει και όταν πάω σε εκπομπές σαν καλεσμένος και το κάνω. Άρα νομίζω ότι καλό θα μου κάνει ο κόσμος βλέποντας έναν άνθρωπο που έχει θετική ενέργεια, αυτό που γίνεται και τώρα mm-hmm. όταν πάω σε εκπομπές, ας πούμε, και περνάει καλά μαζί του, πιστεύω ότι θα πάει να δει και στο θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή στο θέατρο κάνω άλλα πράγματα που εκεί δεν τα δει. Οπότε, έναν άνθρωπο που τον γουστάρει, του αρέσει, τον βλέπει, τον φτιάχνει, τον ανεβάζει ψυχολογικά, γιατί να μην πάει να το δει και στο θέατρο. Το φανατικό μου κοινό το έχω έτσι κι αλλιώς, που θα έρθει να δει κάθε μου δουλειά. Πιστεύω θα κερδίσω και κόσμο καινούριο, που μπορεί να από την επαρχία, που θα έχει την πολυτέλεια να με βλέπει τώρα μέσω σπίτι του καθημερινά, που τόσα χρόνια δεν είχε, ας πούμε, γιατί δεν έκανα δική μου εκπομπή. Οπότε, βρισκόμενο στην Αθήνα, θα έρθει να με δει και στο θέατρο. Αλλά σου λέω, δεν με φοβίζει, δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό, ας πούμε, αρνητικό για τη θεατρική μου πορεία. Mm-hmm. Μια σκέψη τώρα για το stand-up και αναφέραμε και το Μουτσινά που έκανε μια stand-up εκπομπή, mm-hmm. τύπου stand-up, δηλαδή το πρώτο μέρος τουλάχιστον κτλ. Εσύ είσαι ο Σεφερλής που κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, το κάνεις με μεγάλη επιτυχία θεατρικά κτλ. Το γεγονός ότι ο Μουτσινάς έκανε κάτι αντίστοιχο, βέβαια εσύ λαζοπουλίζεις περισσότερο με τη λογική ότι το θέαμα είναι αντίστοιχο. Αλλά δεν πήγε καλά. Καθόλου. Από την άλλη, βέβαια, ο Λαζόπουλος πηγαίνει ακόμα πολύ καλά. Ακόμα τόσα χρόνια κτλ. Εσύ θα το πας προς Λαζόπουλο κατεύθυνση ή θα το κάνεις πιο τηλεοπτικό για το βραδινό? Όχι. Το βραδινό θα είναι ένα κράμα, ας πούμε, των σπονδυλωτών εκπομπών που έκανα μαζί με stand-up comedy, γιατί θα έχει ζωντανό κοινό. Αυτό είναι απαραίτητο. Θα έχεις και χαρακτήρες όμως μέσα αυτό. Θα έχω χαρακτήρες, αλλά δεν θα έχει μόνο σκετσάκια. Θα έχει πολλά πράγματα μέσα. Και το κύριο συστατικό είναι το ζωντανό κοινό, δηλαδή που εγώ εκεί μεταμορφώνω. Είναι το δυνατό σου σημείο, ναι. Το πολύ δυνατό. Αλλά δεν θα είναι σάτυρα πολιτική όπως κάνει ο Λαζόπουλος, δεν θα είναι βίντεο που γίνονται σε όλες τις εκπομπές πλέον που βλέπουμε τα βίντεο και τα σχολιάζουμε. Θα είναι μια εκπομπή σαν αυτή. Σαν να βλέπει μια θεατρική παράσταση όπως κάνω, δηλαδή με σκετσάκια, με παιχνίδι με τον κόσμο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Θα έχει και άλλα στοιχεία μέσα που θα συνθέτουν ένα παζλ ενδιαφέρον, ωραίο, που δεν θέλω ξεκάθαρα.